Γεια σα, The Game Stop εδώ. Είμαι η Ευαγγελία. Ο Σπύρος. Και είμαστε εδώ με τον Κωνσταντίνο Παραδιάκη, που είναι συγγραφέα και narrative designer σε video game. Σάρικα, παιδιά. Γεια σου. Είναι η πρώτη φορά που γράφουμε έξω. Ελπίζουμε να ακουγόμαστε. Λοιπόν. ASMR τουλάχιστον από πίσω του Μισμό Αέριον που τρέχει από τη Σόμπα. Κωνσταντίνε, πες μας λίγο για την καριέρα σου, η οποία είναι αρκετά εκτενή, γιατί φαντάζομαι δεν είσαι από τα επαγγέλματα που είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Όχι. Και οι προγραμματιστές έχουμε πάρει συνέντευξη από δεκάδες. Έτσι δεν είναι, ναι. Έχουμε πάρει. Designers επίσης πάρα πολύ, αλλά narrative designer και συγγραφείς δεν ακούς. Να, ειδικά στην Ελλάδα. Κοίτα, πιστεύω πιο γνωστός narrative designer για κάποιους έρωπες όπως κόνδον ή κάποιον που είναι γνωστός για κάποιους τρεις βιντεοπαιχνίδια. Πιστεύω το Χιντέο Κοτζίμα, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας έχει. Αυτό είναι και producer και director με τα όλα. Είναι τα κάνω όλα όπως είναι κάτι σκηνοθέτης που γράφει τις ταινίες. Ακριβώς. Είναι άλλη φάση. Είναι σαν το Σάρα. Ωραία, λοιπόν. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε τα ενδιαφέροντα αυτά τα κομμάτια. Εγώ ξεκίνησα κάπου το 2010, όπου άρχισα να προσπαθώ να γίνω επαγγελματίας συγγραφέας. Άρχισα να εκδίδω με τέλος πάντων σε διάφορους ελληνικούς εξωτερικού, σε διάφορα περιοδικά, διάφορα άλλα site. Συνέχισα να κάνω αυτή τη δουλειά μέχρι περίπου το 2015. Κάπου εκείνη τη φάση, και όπως είχα καταφέρει τέλος πάντων να δω από κοντά λίγο που δούλευε ο τομέας, είχα καταλάβει ότι όλους τους τομείς δεν δούλευε. Δηλαδή, οι γλώσσες όπως ξέραμε παλιά, σαν βιομηχανία πεθαίνανε και προσπαθούσα να βρω τρόπο να μπορέσω να βγω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πολλές επιλογές, γιατί τελικά όπως αποδεικνύεται το να γράφεις και τόσο μάλλον να γράψεις μια στιγμική φαντασία και τρόμο, δεν είναι transferable skin. Και ο μόνος άλλος δρόμος που μου είχε μείνει ήταν να κάνω copywriting ή να πεινάσω. Σε εκείνη τη στιγμή λοιπόν είχα. Μισό. Δύο απορίες. Έλα, πριν συνεχίσεις. Ένα. Έχεις σπουδάσει κάτι σχετικό σε πάση φιλολογία ή. Όχι. Ωραία. Όχι. Καλό αυτό. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Δεν χρειάζεται, αλλά βοηθάει. Ωραία. Και δύο. Είπες copywriting. Τι είναι το copy, γιατί ξέρω ότι πολλοί δεν ξέρουν τι. Ο copywriter είναι ο τύπος ο οποίος γράφει το σύντομο έτσι, punchy κείμενο που είναι στις διαφημίσεις, τα slogan, τις λεζάντες επάνω στις αφίσες. Α, πράγματα που γίνονται copyright. Ακριβώς. Όχι. Ωραία. Ο όρος copywriter, πολλοί κόσμοι τον παιδεύουν το copywriting. Είναι το copyright. Το copywriting σαν όρος που έρχεται από το λατινικό copie, που σημαίνει το πολλά, σημαίνει ότι γράφεις πολύ υλικό. Ναι, εντάξει, αυτό είναι τώρα λίγο αφήνω τα ετοιμολογικά. Το ήξερες. Αλλά είναι δουλειά για το marketing. Εγώ στο χωριό μου το λέγαμε κειμενογράφος. Κειμενογράφος, όχι, okay, ο κειμενογράφος αυτό είναι το θέμα. Ο κειμενογράφος είναι μια μεγαλύτερη ομπρέλα, την οποία τώρα ο κόσμος νομίζει πως είναι ο content writer, αλλά πλέον ο κειμενογράφος περιλαμβάνει και technical writer, δηλαδή τον άνθρωπο που γράφει τεχνικά κείμενα. Συμπεριλαμβάνει και τον άνθρωπο που γράφει copywriting, γράφει διαφημιστικά κείμενα. Συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά. Έχουμε λίγο μπερδευτεί με το τι είναι τι, νομίζω τελευταία. Ναι, νομίζω ότι ναι. Νομίζω. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εξειδικεύσεις και χανόμαστε λίγο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, όταν οι εταιρείες γίνονται πολύ μεγάλες, αυτό είναι αναπόφευκτο όμως. Ναι, είναι αναπόφευκτο. Είναι από αυτό το σημείο της δουλειάς. Χρειάζονται εξειδικεύσεις οι οποίες συμβαίνουν. Ναι, βέβαια. Αλλά δυστυχώς, αν αποφασίσεις να γράψεις για δουλειά, πρέπει να ξέρεις να κάνεις λίγο τα πάντα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα μπούμε αργότερα στη συζήτηση. Τέλος πάντων, προσπαθούσα λοιπόν να φύγω από τις εκδόσεις, γιατί είχα διαπιστώσει ότι πέφτανε έξω. Και αυτό που συνέβη ουσιαστικά είναι ότι έλαβα κατά λάθος ένα email από κάποιον άλλον. Και τον καιρό δούλευα σε ένα site το οποίο έκανε κριτικές βιβλίων, το bestsciencefictionstories.com, με τον Αθάνατο τον Ράστη. Καταπληκτικό παιδί. Και κατά λάθος μου στείλανε ένα email και νόμιζαν ότι ήμουν συγγραφέας ενός βιβλίου το οποίο κάνει κριτική. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο audio designer για τη Friend and Foe AB, μια εταιρεία, η οποία έφτιαξε το παιχνίδι Vein. Okay. Στο PlayStation και στο PC. Και αυτοί ξένοι. Ξένοι. Ah, okay. Ξένοι, συγκεκριμένα σουηδικοί. Η εταιρεία λοιπόν αυτή. Επικοινώνησαν μαζί μου γιατί νόμιζαν πως ήμουν αυτός ο συγγραφέας. Επικοινώνησαν μαζί τους γιατί νόμιζαν ότι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Ανταλλάξαμε βιογραφικά και τα λοιπά, δουλειά και το καθεξής. Και τέλος πάντων, δεν ξέρω τι συνέβη ακριβώς, αλλά έσκασε συνέντευξη. Διαπίστωσα πως δεν ήμουν ο τύπος που ψάχνανε. Αλλά με είχαν ήδη φέρει. Πιάσαμε κουβέντα, τα πήγαμε καλά. Και μου είπανε: Κοίτα, φτιάχνουμε ένα παιχνίδι το Vein.
Χρειαζόμαστε narrative designer, χρειαζόμαστε δηλαδή έναν άνθρωπο να μας βοηθήσει να φτιάξουμε την ιστορία στο παιχνίδι, δεν ξέρουμε. Έχουμε σκαλώσει. Έλα, δοκίμασε, θα δώσουμε ένα εξάμεινο συμβόλαιο, θα δούμε τι θα γίνει. Και άμα δούμε τι θα γίνει, ξέρω εγώ, θα δούμε πώ θα το πάω από εκεί πέρα. Και πήγα εκεί και δούλεψα μαζί του και έτσι έβγαλα το πρώτο παιχνίδι, το Vein. Άρα ήταν ένα happy action. Ναι, ήταν ξεκάθαρα, δεν ξεκάθαρα αυτό. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Ο ορισμό του όρου. Ορισμό. Ναι, ήταν. Είχε καθαρά τύχη. Ναι, είχε και την πλάκα, γιατί στη συνέντευξη ο άνθρωπο που είχε μιλήσει μαζί μου, ο Φρέντρικ, δεν είχε ενημερώσει την υπόλοιπη ομάδα ότι μιλούσε με κάποιον άλλον. Και η υπόλοιπη ομάδα ακόμη νομίζω ότι μιλούσε με κάποιον πώς είχε. Λοιπόν, ήταν καλή, ήταν μια μεγαλούτσικη συνέντευξη. Θέλω να καταλάβουμε όλοι αν μιλούσαμε κατά λάθος, αν είχαμε μπει σε ένα σχόλιο. Μετά πιάσαμε κουβέντα, συνοηθήκαμε, είδαμε ότι καταλαβαίναμε. Είδαμε ότι πολλά πράγματα που ήξερα τα ήξερα λάθος για τα παιχνίδια. Τελικά με τον συγγραφέα δεν μιλήσανε ποτέ. Όχι, όχι. Μιλάω μαζί του κάποια φορά. Προσπάθησα να μπει στα βιντεοπαιχνίδια, αλλά διαφέρει τόσο πολύ από το δικό του skill set, εκείνου του συγγραφέα, του Σίζαν Βόγκαν, που απλά δεν ασχολήθηκε, δεν είχε ασχοληθεί ο ίδιος. Γιατί, επειδή ρώτησε στην αρχή, το να γράψεις για βιντεοπαιχνίδια είναι αρκετά διαφορετικό από άλλα mediums. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί δεν είναι σαν να γράψεις μια ταινία, σαν να γράψεις ένα βιβλίο. Γιατί ένα κύριο στοιχείο το οποίο πρέπει να έχεις, κύρια ικανότητα, είναι η δυνατότητα να γράφεις σύντομο κείμενο που τραβάει κάπως το αυτή και την προσοχή του παίκτη ή των άλλων χαρακτήρων και να καταλαβαίνεις να το παρουσιάσεις μέσα στο πλαίσιο της το περιορισμένο δυνατοτήτων που σου δίνεται. Και ένα παιχνίδι, ισοφόρα στην ιστορία του, πέρα από ό,τι μπορείς να νομίζεις εσύ σαν παίκτης να το βλέπεις, είναι πολύ, πολύ πιο περιορισμένο medium από μια ιστορία, από μια ταινία ή από ένα βιβλίο, όμως χάρη από μια σειρά. Ναι. Ναι, παρόλο που είναι πολύ πιο εκτενές χρόνο. Ναι, είναι πιο εκτενές, αλλά σκέψου το εξής. Είναι 20-40 ώρες. Όχι, ναι, είναι 20-40 ώρες. Ναι, αλλά σκέψου το εξής, έτσι. Γράψε ένα βιβλίο. Εφόσον είσαι συγγραφέα και γράψε ένα βιβλίο, μπορεί να κανονίσει κάποιο χαρακτήρα, μπορεί να ελέγξει τα κάποιοι άλλοι χαρακτήρε, μπορεί να ελέγξει τι σκέψει του, μπορεί να στήσει όλη τη σκηνή όπω θέλει. Δεν έχει κανένα ουσιαστικό περιορισμό. Το μόνο ουσιαστικό περιορισμό που έχει είναι ασυνέχεια που μπορεί να δημιουργούνται που φέρνει την τόψη σου και άμα τον νοιάζει η δουλειά, θα σκόψει, θα φτιάξει. Να είναι ενδιαφέρουσα ιστορία. Όταν κάνει μια σειρά, έχει με τον περιορισμό ποιο είναι το budget, ποιοι είναι οι ηθοποιοί κτλ. Αλλά και πάλι, δουλεύει με ανθρώπου. Ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρει τι μπορούν να κάνουν, μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο διακριτικά. Πιο διακριτικέ προσεγγίσει, τέλο πάντων, ώστε να μπορεί να πει την ιστορία. Τι μπορεί να μεταφέρει στο κοινό σου. Στο βίντεο παιχνίδι δεν μπορεί. Στο βίντεο παιχνίδι δεν μπορεί να κάνει έναν. Χαρακτήρα παραδείγματος χάρη να αντιδράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο πέρα από τα animations τα οποία σου δίνονται. Δεν μπορείς να κάνεις ένα χαρακτήρα παραδείγματος χάρη να κοιτάξει έτσι με τρόπο την κάμερα γιατί δεν ξέρεις να μπορείς να ελέγξεις καν την κάμερα. Δεν μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να βασιστείς ότι πάντα ο voice actor θα πει το πράγμα με τον ίδιο τρόπο τον οποίο ήθελες εσύ, αν δεν εμνήσεις μαζί του. Δεν μπορείς να ξέρεις αν ο χρόνος τον οποίο νόμιζε ότι είχες για να μπορείς να πεις την ιστορία τον έχεις. Οπότε πρέπει να καταλάβεις αυτούς τους περιορισμούς και να πεις να όλα τα πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Πώς μπορώ να φτιάξω την ιστορία με τις περιορισμούς που έχω. Και φυσικά με τα μέσα τα οποία έχει, καταλαβαίνω τα συστήματα. Παιδιά, μισό λεπτό. Τέλεια. Οπότε, αλλά δουλεύεις, φαντάζομαι πολύ με τον game designer παρέα. Δουλεύεις με πρώτα απ' όλα, εφόσον κάνουμε την παιχνίδια, πέρασε φίλος με όλους. Σαν το ανέκδοτο με τη γριά, που ξέρεις, που ήταν μια γριά, πήγαινε κάθε μέρα στην εκκλησία και άναβε ένα χέρι για το Χριστό και ένα χέρι για το διάβολο. Okay. Πέθανε λοιπόν η γριά. Πήγε τέλο πάντων στην κόλαση όπω θα πάμε όλοι περίπου, γιατί κανεί μα δεν το κάνει. Όλοι κάτι έχουμε κάνει, δεν χρειαζόταν τη φωλιά μα. Τη βρίσκεται σαν εμά, τη δέχεται τέλο πάντων, τη δουλεύει εκεί πέρα κτλ. Κάθεται μία-δύο μέρε σπίτι και μετά τη λέει: πώ κι αν είμαι σκηνή για μένα. Παραξενεύτηκα, λέει: είναι καλό να τα πα καλά με όντ. Όταν γράφει για παιχνίδια, πρέπει να πηγαίνει καλά με όντ. Πρέπει να επικοινωνεί με όντ. Πρέπει να επικοινωνεί με του designers. Τις game designers, τους audio designers, τους level designers, να καταλαβαίνεις πώς δουλεύει το παιχνίδι, το ίδιο τα συστήματα, ώστε αφενός να καταλαβαίνεις πώς μπορείς να παρουσιάσεις την ιστορία, τι περιορισμούσε και η ομάδα σου όταν δουλεύεις και πώς μπορείς να προσαρμόσεις το πώς θα πεις την ιστορία μέσα κατά τη διάρκεια του παιχνίδιου. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Οπότε, εμείς δεν... Είναι η πρώτη φορά βασικά που παίρνουμε ένα τέτοιο από κάποιον που δεν έχουμε παίξει παιχνίδι στο οποίο έχει δουλέψει.
Ναι, όχι, η αλήθεια είναι ότι. Μπορεί να μα πει περίπου σε πόσα παιχνίδια έχει δουλέψει καταρχήν και ποια ήταν τα πιο σημαντικά κατά την ώρα. Ωραία, τα παιχνίδια τα οποία έχω δουλέψει και τα οποία έχουν βγει και τα οποία τα θεωρώ όλα εξαισθηματικά. Πρώτα είναι το Vein, ναι. Το οποίο είναι για το PlayStation 4 και για το PC. Μετά είναι το Raft, το οποίο από τη Red Dead Interactive, πιθανότατα το ξέρει αν παίζει survival games. Όχι καθόλου εγώ. Εσύ που παίζει κάποια φορά, είσαι πιστά. Δεν έχω. Δεν σβήσει το Raft, αλήθεια. Πότε είχε βγει το Raft? Το Raft είχα ξεκινήσει να δουλεύω σε αυτό το 2018. Αχ, πρέπει να είναι λίγο πιο νωρί. Είναι πολύ καινούριο. Είναι πολύ καινούριο. Είναι πολύ καινούριο. Είναι πολύ καινούριο. Okay, okay. Το Scrap Mechanic. Το Scrap Mechanic δεν θα το ξέρει μάλλον γιατί είναι λίγο το κοινό του λίγο μικρότερο ηλικία. Scrap Mechanic. Scrap. Ούτε το ξέρω. Έλληνε λε πλέον οι οποίοι παίζουν ποτέ το 50 τα 12 και τώρα. Είχα ακούσει μόνο τον τίτλο για το συγκεκριμένο. Scrap Mechanic. Ναι. Μόνο τον τίτλο. Δεν ήξερα ούτε τι είναι. Ήξερα μόνο ότι για κάποιο λόγο κάποιοι έχουν εξετρελαθεί με αυτό. Scrap Mechanic. Ναι, φυσικά και θα εξετρελαθεί μετά από όλα γιατί. Το παιχνίδι σαν παιχνίδι έχει τη βάση ότι σου επιτρέπει να φτιάξει ο ίδιο μηχάνημα θέλει και η Axolot. Ο Κάσπερ, ξέρω και η υπόλοιπη ομάδα του με του τρελού φτιάξανε ουσιαστικά μια μηχανή βασισμένη στην Ogre Engine, παλιότερη από την Unreal. Okay. Η οποία ουσιαστικά σου επιτρέπει να κάνει emulate, να το δημιουργήσει μηχανέ μέσα. Οπότε παραδείγματο χάρη σου κάνει mechanic, όταν φτιάχνει αμάξι, φτιάχνει ένα αμάξι φτιάχνοντα όπω θα φτιάξει ένα κανονικό αμάξι. Ρότορες, τέτοια. Ναι, ρότορες και τα πάντα και τα λοιπά. Είναι τρομερό, είναι θεότρελο. Θυμάμαι τον πρώτο καιρό όταν δούλευα μαζί του που του λέγα ότι δεν μπορεί να είσαι σοβαρός και μου παίρνει δυστυχώς είναι πολύ αργά. Οπότε και το τελευταίο που βγαίνει τώρα, βασικά βγαίνει του χρόνου, σημάκοντα, το Flintlock, The Siege of Dawn, 6.44, είναι ένα Souls-like. Αυτό για κάποιο λόγο το φαγουστά. Να έχω δει και τρέιλερ. Βγήκε το τρέιλερ πρόσφατα. Δεν ξέρω πότε θα βγει το εκπομπή, αλλά το τρέιλερ είναι λίγο ενός μηνού, περίπου τώρα το τελευταίο. Βγήκε με το AGN. Δεν είναι AGN. Ναι, αλλά είναι ένα Souls-like που σχεδιάζει δύο πλατφόρμα. Και αν ναι, συγγνώμη, και το τελευταίο που ξέχασα, γιατί πρέπει να πω και λίγο για το προσωπικό το δικό μου, το οποίο σίγουρα δεν θα έχει παίξει αυτό με τίποτα. Ένα visual novel το οποίο έγραψα εγώ, που λέγεται Reshape. Είναι ένα novel, εγώ δεν παίζω γενικά. Αυτό που να σ' αρέσει είναι για body horror in tech support. Το αφιέρωσα σε όλες τις χάλια δουλειές τις οποίες είχα δουλέψει μέχρι τώρα. και συγκεκριμένα είναι δουλειά που είχαν τεχνική υποστήριξη. Και ναι. Αυτό ήταν ένα passion project. Ήταν το πραγματικό που το έκανα έτσι για να το βγάλω από μέσα. Ενέλαβα, είναι το γράμμα σου, ρε παιδί μου. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα τέσσερα μέτρησα που έχουν βγει. Αυτά είναι 4, συν 1 το 5, ναι, το συν 5 το Visual Marvel. Οκ, και πόσα δεν έχουν βγει. 26, τριβέλλον μέτρησα, που δεν έχουν βγει, τα οποία απέτυχαν σε διάφορα στάδια. Απέτυχαν στο early design phase, απέτυχαν στο pre-production, πλέον πολύ αρχικά, μερικά απέτυχαν στη μέση, μερικά έχουν απλά κολλήσει στο development hand και δεν μπορούν να βγουν ποτέ. Αλλά εσύ τουλάχιστον πληρώθηκε για αυτά, έτσι δεν είναι. Σε κάποια πληρώθηκα, σε κάποια δεν πληρώθηκα, κάποια τα έκανε την ψυχή τη μαμά μου. Κάνει πολλέ βλακέ όταν είναι τέτοιο. Παιδιά, γενικά μην κάνετε πράγματα αφού θα πληρωθείτε, δεν θα σα κάνω καλό. Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Το έχω πατήσει κι εγώ σε άλλου τομεί, βέβαια, έξω από την ίδια. Αλλά ναι. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στη δουλειά σου σαν art designer για τα παιχνίδια που έχουν βγει. Και θέλω να μου πει ποιο ήταν το αγαπημένο και γιατί. Αυτό που λάτρεψες, έτσι, αυτό που λες, πήλε αυτό, το δούλεψα, το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Μιλάμε, θέλω το λέω. Ποτέ δεν είναι τέλειο, ποτέ δεν είναι τέλειο. Δεν είναι το καλύτερο. Έχεις ακούσει την Ατάκα του Χορενέλης, λέει, κάνεις το καλύτερο έτοιμο αφού βγει το βιβλίο. Αυτό, πάντα, όπως και να το δεις. Πάντα μπορείς να κάνεις καλύτερο. Οπότε και να το δεις, ποτέ δεν σου φαίνεται ότι είναι τέλειο, αλλά ναι. Το καλύτερο so far, αυτό που λες ότι που κοιτάς πίσω και λες, κοίτα να δεις, ήταν καλό. Λέ. Είναι καλό. Κοίτα, θα το πω, αλλά δεν το λέω για ceiling επειδή βγαίνει το παιχνίδι τώρα, αλλά το Flintlock, γιατί ήταν το παιχνίδι στο οποίο ξεκίνησα να δουλεύω, γνώρισαμε την ομάδα, μπορέσαμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σχετικά το παιχνίδι, καταλάβουμε να μπορούσαμε τις αδυναμίες μας, τις οποίες είχαμε και τις δυνατότητες μας, καταφέραμε μέσα στον χρόνο που είχαμε να καταλάβουμε
πώς να φτιάξουν τους καλύτερους δυνατούς χαρακτήρες με το περιορισμένο real estate και το χρόνο που είχαμε μέσα στο παιχνίδι. Γιατί σαν παιχνίδι, το format το επειδή είναι souls-like, δεν είδες πολύ χρόνο να χτίσεις τον κόσμο. Και πώς ουσιαστικά να κάνουμε τον Aladdin μέρος του γενικότερου του παιχνιδιού. Δηλαδή, όσο δουλεύουμε σε αυτό το παιχνίδι, φροντίζαμε όλα αυτά να τα ενώσουμε. Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι τότε, είχα δουλέψει πάρα πολλά παιχνίδια και η λογική που είχαμε πάρει ήταν: α, θέλω να κάνω πρώτη την ιστορία και πρώτα το gameplay. Υπήρχε αυτή η λογική. Και εδώ το καιρό ήταν κιόλας ότι τα Telltale, τα παιχνίδια και τα λοιπά, που ήταν τα Nothing Burgers, τα μεγάλα, που ήταν τα Walking Simulators, είχαν πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά δεν είχαν gameplay από πίσω. Και δουλεύοντας με το Flipkart, κατάλαβα ότι δεν είναι ανάγκη που γίνεται αυτό. Αν υπάρχει μια ιστορία που ξέρει που κινείσαι, ξέρει να ακολουθήσει η ομάδα, ξέρει να βγάλει να κάνει το παιχνίδι σου πέρα. Να σε ρωτήσω εδώ τώρα. Ένας παίκτης. Ναι. Πώς θα αναγνωρίσει ότι αυτό που βλέπω τώρα είναι δουλειά του narrative designer? Κανονικά δεν θα έπρεπε. Γιατί τι σημαίνει. Θεωρητικά, αν το πάμε με το τι κάνει ο narrative designer. Δηλαδή, πού είναι το λιθαράκι σου, ας πούμε, μέσα σε αυτό το προϊόν. Το λιθαράκι δεν θα μπορούσε να είναι σε οτιδήποτε. Ο narrative designer, παραδείγματος χάρη, είναι ο τύπος ο οποίος βάζει τα ωραία τα quotes κάτω από τις περιγραφές των Native Men. Graph Titan Descriptions. Αυτό μπορεί να πει. Α, λοιπόν, εδώ μισό λεπτό κάτι ξέρει. Είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ. Ναι. Τι κάνει ο narrative designer, δηλαδή κάνει τα cutscenes, κάνει τα descriptions, κάνει τα πάντα. Ακούω τι γίνεται. Ό,τι κείμενο πρέπει να παίρνει. Θα σου πω τι έχω κάνει εγώ, γιατί αυτό που έχω κάνει εγώ, και θα σου πω, δεν θα συμφωνεί με καμία αγγελία που θα δει για narrative designer. Γιατί θα ρωτήσει 10 γιατρού και θα πάρει 10 γνώμε. Τέλειο. Μ' αρέσει, πε το. Αν ο συγγραφέα, αν θα το παρουσιάσουμε με αναλογία με ταινίες, γιατί βοηθάει πιο πολύ να δουλέψουν. Ο συγγραφέα είναι ο σεναριογράφο, έτσι ο writer με τον σεναριογράφο. Ο narrative designer είναι ο κινηματογραφιστή. Είναι δηλαδή ο τύπο ο οποίο θα κάνει σκοτ την περιοχή, θα καταλάβει πώ δουλεύει ο φωτισμό, θα καταλάβει τη φωτογραφία που δουλεύει, θα φτιάξει το storyboard. Και μετά, βασισμένο σε όλα αυτά και όλα τα στοιχεία που έχει, θα στήσει τη σκηνή, την οποία θα μπορεί να έρθει μετά ο σκηνοθέτης και να τη φτιάξει να την οργανώσει. Ο narrative designer κάνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, είναι ο τύπος ο οποίος καταλαβαίνει πώς δουλεύει ο κόσμος, πώς δουλεύουν τα συστήματα, καταλαβαίνει το υλικό που έχει, και μετά φτιάχνει τα triggers, τα interactions, τους τρόπους με τους οποίους θα παρουσιαστεί η ιστορία. Ο narrative designer είναι πάρα πολύ σαν game design. Δηλαδή, όταν έχει ιστορία σαν παιχνίδι, ακριβώς όπως ένα παιχνίδι game loop. Παραδείγματος χάρη, μπαίνω στο δωμάτιο, σκοτώνω τον εχθρό, παίρνω το σεντούκι, βγαίνω από το δωμάτιο, μπαίνω στο δωμάτιο. Έτσι και ο narrative designer. Το narrative designer πρέπει να καταλάβει το narrative loop, δηλαδή καταλάβει. Ας πούμε, αν υπάρχει το σεντούκι, εσύ θα πεις, ας πούμε, σαν narrative designer, ότι εδώ θα βάλουμε αυτή την ένδειξη και θα γράφει αυτό, ας πούμε. Και πριν από αυτό, ιδανικά, αν με έχουν αφήσει να κάνω τη δουλειά μου, γιατί κάποια φορά είναι. Υπήρχε μια λογική. Η οποία είναι, μπορεί, θα φέρνει ένα τύπο και θα βάλει εξούλες μέσα στα κουτάκια και θα βγάλει νόημα. Ξέρετε, πολύ ωραία και θα ξεκινήσει, και ευτυχώς δεν σημαίνει συγχωρείο. Αλλά ο narrative designer θα είναι ο τύπος που θα έρθει εκεί και θα πει: OK, έχουμε αυτό το δωμάτιο. Γιατί υπάρχει αυτό το δωμάτιο, τι νόημα έχει, τι ρόλο βαράει, ποιο ρόλο κάνει. Έχω αυτό το σεντούκι, ποιο έβαλε αυτό και αυτό το σεντούκι, γιατί το βρίσκει. Υπάρχει αυτό το πράγμα στο σεντούκι. Τι κάνει αυτό το, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα στο σεντούκι, γιατί καταξύ δηλαδή. Είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για το continuity, θα βγάζει νόημα ο κόσμος και να ακολουθεί μια δική του εσωτερική λογική. Okay, αλλά το γράφηκε όλο το παιχνίδι, ή υπάρχει και άλλος writer και μετά ο narrative designer κάνει adapt. Ανάλογα πόσο μεγάλο το project. Αν είναι ένα μικρό project, κάνεις και τα δύο. Πρέπει να κάνεις και τα δύο. Αν είσαι startup, μπορεί να κάνεις και. Καλά, εντάξει, ναι. Αλλά σου λέω τώρα, αν είναι ένα μικρό project, θα σου πει παραδείγματος χάρη, τι να σου πω, σε τον Binding of Isaac. Στον Binding of Isaac, καλά, όχι, εκεί δεν έχουν κάνει narrative designer. Πετάστε, τι είπα. Και δεν ξέρω κάποιο narrative, αλλά. Υπάρχει ένα narrative, υποτίθεται. Υπάρχει ένα narrative. Αλλά φαίνεται σαν να είναι λίγο after το gameplay. Ναι, ακριβώς. Αλλά με τη σειρά του όμως. Το Binding of Isaac επηρεάζει, δηλαδή αυτό. Υπάρχουν τα themes από τη μαμά του που είναι τελείω καθολική. Έχει την τροπή τη, ξέρω εγώ, το γεγονό ότι έκανε παιδιά και τα λοιπά και το προφορουσιάζεται. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Όταν γίνεται και η ομάδα, ο writer μου είχε ένα narrative designer. Κάνει και τα δύο. Δηλαδή, α πούμε στο Unguard, ένα παιχνίδι που βγήκε τώρα πρόσφατα, είχαμε μια πρώτη παιχνίδι ομάδα. Η narrative designer είναι και συγγραφέα, δηλαδή που έγραψε όλα τα μπάρξα με τι περιγραφέ που ανακοινωμένα, με έγραψε την ιστορία κτλ. Όταν είναι μεγαλύτερη ομάδα, συνήθω ο narrative designer είναι υπεύθυνο για την implementation, ότι έχει χτίσει τα πάντα, και όταν λέει συγγραφέα, τι να γράψει. Και αν είσαι τυχερό, είσαι καλό παιδάκι, πετυχαίνει, ξέρω εγώ, παραδείγματο χάρη, και μπορεί να τα πάτε όλα καλά και με τι μύτσε και όλοι οι υπόλοιποι.
Και να αντί να είναι μια top-down οργάνωση, μπορούμε να σε συγγραφεί να έχουν την ίδια ιδέα, αφού σε καταλαβαίνουν πώς θα κινούνται και το αφιάσουν, να προτείνουν τον άλλο designer, να την designer που τη άλλη θα πάρει ιδέε από τι άλλε συγγραφεί. Και υπάρχει μια ωραία έτσι υγιή κατάσταση που πάει προ και πίσω. Ή μπορεί να πα όπω είναι τα περισσότερα παιχνίδια, όπου να είναι απλά, έλα απλά γράψε τώρα κάτι. Όπω μου έχουν πει μια τα κάρα σε ένα από αυτά τα project. Μα άλυψε. Όχι, όπω μου είχαν πει είναι, έλα μου εντάξει, δεν μπορεί να γράψει κάτι λυπηρό. Έτσι απλά. Ή να γράψει έτσι κάτι λυπηρό. Και του είπα εντάξει, οκ, είναι ένα τυλιό, φαντάζει, λέω ανοίγουμε έτσι, βγάει πίστα. Λέω στάση λεωφορείου στη βροχή, τυφλό κορίτσι κλαίει και ακολουθούμε τον λουρί τη και λέμε ότι πατήσαμε το σπίτι τη. Λέω κάνε παιχνίδι με αυτέ. Μπορείς, έκανε. Όχι. Άστα. Νομίζω πρέπει κάπου να δάκρυσε ο τύπος που το πρότεινε. Όχι, απλά είναι, ξέρεις. Δεν μπορείς να. Γενικά, όταν είμαι στο παιχνίδι, δεν μπορείς να γράψεις απλά. Και απ' εσάντε γράψε, σε βγάλε άκρη. Δεν θα ξέρεις τι είναι και πώς δουλεύουν όλα τα πράγματα για να μπορείς να πεις την ιστορία. Με αυτήν είναι πολύ πιο περιοριστικό από όλα τα άλλα medium. Αλλά δυστυχώς είναι και το μέλλον. Είναι το επόμενο medium το οποίο πάει. Δηλαδή, εκτοπίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Έχεις κάποια δουλειά κάποιου να πεις ότι. Έχεις, ας πούμε, κάποιο παιχνίδι να πεις ότι εγώ θα ήθελα να ήμουν ένα narrative designer σε ένα παιχνίδι σαν αυτό και μετά ένα άλλο αντίστοιχο παιχνίδι που να πεις αυτό έκανε βλακεία. Κοίτα, μπορώ να σου πω αυτό που έκανε βλακεία. Είπε ο Στάτβερ. Το Amazing Spider-Man 2, το οποίο έκανε αυτό το που το θεωρώ το βασικό αμάρτημα ότι κανείς δεν το βουλώνει. Οι διάλογοι πάνε για πάντα. Οι χαρακτήρες μιλάνε ακόμη και στη μέση από τις μάχες, οπότε είναι πολύ αποτελεστικό κτλ. Δηλαδή υπάρχει ένα narrative density το οποίο δεν χρειάζεται. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι καλά φτιαγμένο, να ξέρει πάντα να το βουλώνει. Θα σε αφήσει να παίξει το παιχνίδι, μπορεί να το καταλάβει και να πει: ένα παιχνίδι το οποίο θα ήθελα σαν αυτό να γράψω. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα να σου πω, γιατί έχω πολλά, κατάλαβε. Δηλαδή ένα. Πες τρία. Όχι, δεν είναι, θα σου πω. Βασικά, εγώ θα ήθελα ένα παιχνίδι στο οποίο θα ήθελες, το θεωρείς τόσο γαμάτο που θα ήθελες να είσαι εσύ ο narrative designer αυτού νου. Και δεν είναι. Καλά, εντάξει. Αυτό που θεωρώ ότι είναι τόσο γαμάτο είναι δεν θεωρώ ότι είμαι άξιος να το κάνω. Πρωτίστως το Portal. Το ένα ή το δύο. Και τα δύο. Γιατί εγώ το δύο δεν το εκτίμησα ιδιαίτερα. Γιατί δεν το εκτίμησα. Πρέπει να το εκτίμησα. Το Portal το δύο, γιατί. Θα σου πω γιατί δεν το κλείνησα καταρχήν. Γιατί θεώρησα ότι στο Portal το 1 είχαν ήδη ένα πολύ καλό narration και το είχαν κλείσει ωραία. Το ελάχιστο που είχαν, ήταν όσο χρειάζονταν. Ναι. Το 2 βάλανε 5 κιλά lore, ναι, χωρίς κανένα λόγο, super κλεισέ όλα. Ο τρελός ιδιοκτήτης με τη γραμματέα, με το τέτοιο. Ήταν όλα τόσο προβλέψιμα και κλισέ και άθλια. Ναι, αλλά. Είμαι σε φάση δεν θέλω. Ναι, αλλά πώς το παρουσίασα, θα στο παρουσίασα. Με πλάσμα, με ηχογραφήσεις που άκουγες και. Με ηχογραφήσεις που άκουγες. Πιο εύκολο λέει για μένα πεθαίνει. Δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει δίκιο. Είναι ο τρόπος που θα πασάρανε. Κοίτα, είναι ο τρόπος που θα πασάρανε. Χρησιμοποίησα αυτά τα πράγματα. Ναι. Με τα οποία δεν είχαν ουσιαστικά σχεδόν τίποτα. Χτίσαμε έναν κόσμο το οποίο το χτίσαμε χωρίς να φτιάξω χαρακτήρες άλλους. Χωρίς να προσθέσουν άλλα assets, δηλαδή χρησιμοποιήσαμε τεχνικές που χρησιμοποιούσαμε όταν ξεκίνησαμε το raft. Με το raft, όταν ξεκίνησα, υπήρχε το raft, το νερό και ένα καρχαρία. Και τίποτα άλλο. Και μιλούσαμε με τον άντρε, λέω: τι έχουμε, και μου λέει: δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Χαμπόσασταν. Πήραν λοιπόν αυτά τα πράγματα, δεν είχαν σχεδόν τίποτα. Δεν μου πούσαν και ήταν ενδιαφέρον, και ακόμη το συζητάει ο κόσμος, έτσι. Ακόμη και αν βάλαμε ένα κιλό με πράγματα. Τι το καθεξήνισε. Παιχνίδι που θεωρώ. Ότι έκανε πολύ καλά, παρουσίασε. Να σου πω εγώ από αυτά που έχω παίξει, θεωρώ το καλύτερο ever για μένα δεδομένου του είδους του. Ναι. Πάντα γιατί δεν ήταν adventure. Ναι. Είναι το Half-Life 2. Το Half-Life 2, ναι. Το Half-Life 2 είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ υπονομικό. Δεδομένου του είναι FPS. Ο σχεδιασμός του είναι υπονομικός. Το Half-Life 2 είναι εκείνος ο καναπές που έχει ο παππούς σου, ξέρω εγώ, που σου υπάρχει για πάντα από το σπίτι και δεν έχει χαλάσει ποτέ, δεν είπα τίποτα. Είναι απόλυτα εγωνομικός. Κάνει αυτό που είναι να κάνει, δεν είναι όμορφο, είναι μια μέσα μερισσία, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά το κάνει όλο καταπληκτικά, αλλά δεν κάνει τέλεια το Half-Life 2. Δεν μένει με καμία απορία. Και ροή είχε και ναι. Κατακάτσε που μπλοκάραν και κάτσε που δεν μπλοκάραν επίση. Και όλο το μέλλον. Και δεν μπλοκάραν. Γενικά όλο το πράγμα δούλευε καλά. Ένα παιχνίδι είναι το οποίο ήλπιζα αν μπορούσα να είχα δουλέψει. Θα ήταν α πούμε κάτι σαν τα Dark Souls. Αλλά πρόσεχε. Ήθελα να σου πολύ σημαντικό. Θεωρώ πω το Dark Souls είναι ένα κακό παιχνίδι με κακό νάρα.
Αντικειμενικά το θεωρώ και κάποιο πράγμα. Okay. Θεωρώ ότι κάναμε όλο αυτό το πράγμα γιατί δεν μπορούσε κανείς να γράψει. Γιατί αν κάτσεις και σκεφτείς τα παιχνίδια του Dark Souls, κανένας χαρακτήρας που μιλάει δεν λέει κάτι ενδιαφέρον ή χρήσιμο. Παρ' όλα αυτά, βρήκα τρόπο να δουλέψουν με τους περιορισμούς τους και να πούνε: ωραία, θα κάνουμε integrate την ιστορία κύριο μέρος όλων των mechanics του παιχνιδιού. Οπότε σε όλη τη διάρκεια που είσαι στο παιχνίδι, είσαι μέσα στην ιστορία, έστω και με τρόπο που δεν τον παρουσιάζει ηλίθιος. Οπότε τι κάνουν, δημιουργούν μια βάση στην οποία οι παίκτες πολλών και δεν θέλουν να ασχοληθούν και θέλουν να το αναλύσουν, θέλουν να μπουν. Οπότε σαν αποτέλεσμα τι κάνανε, έχουν δημιουργήσει ένα ωραίο φάντομ και έχουν δημιουργήσει καριέρες και όπου και τούμπετς, γιατί εξηγούν απλά την ιστορία. Που είναι μια ιστορία που δεν καταλαβαίνει, είναι πολύ κακογραμμένη, έτσι, και δεν πειράζει κανένα. Ήθελα να πω γι' αυτό, γιατί α πούμε για το Dark Souls υπήρχε αυτό. Shout out στο Game Theory. Που έλεγε ότι ένα τεράστιο μέρος του narrative design του Dark Souls ήταν μέσα από αυτό που είπαμε και λίγο πριν, τα σεντούκια και τι γίνεται μέσα στα σεντούκια. Λέει, πού είναι το item και ποια είναι η ιστορία του κάθε αντικειμένου, το που φτιάχνει ένα καινούριο lore μόνο του. Ναι, και ποιο είναι το θέμα μέσα. Πήραμε το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να γράψετε καλά. Είπαν, ωραία, δεν μπορούμε να γράψω καλά. Θα το πάρουμε και θα το φτιάξουμε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, και θα δουλέψουμε τις αδυναμίες μας. Θα πάρουμε την αδυναμία μας, θα πάρουμε τη δυνατή ιδέα την οποία έχουμε, θα την κάνουμε μέρος του παιχνιδιού, μέρος του κόσμου, μέρος των mechanics και θα το πουλήσουμε σε αυτό. Δηλαδή, ένα παιχνίδι ας πούμε, το οποίο έχει τέλεια ιστορία και είναι τέλεια παρουσιασμένο και θεωρώ πως δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, εντάξει, είμαι τρελά biased. Έτσι, είναι το I have no mouth, no scream. Που είναι παλιό adventure. Το οποίο δεν το έχουμε παίξει ακόμα, αλλά το έχουμε αγοράσει και θα το παίξουμε κάποια στιγμή. Το οποίο το έγραψε ο Χάλαντε. Έχω γράψει και εγώ δεν το έχω γράψει με το story. Εγώ έχω διαβάσει με το story. Ακριβώς. Μ' αρέσει πολύ το με το story, ήταν ιδιοφύλακα την εποχή του. Είναι καταπληκτικό. Το παιχνίδι είναι επίσης πάρα πολύ καλό. Αν και υποφέρει από μερικές από τις ανοησίες των adventure games των 90s, έτσι. That's. Που υπάρχει moon logic. Δεν βγάζει άκρη από γρήγορα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει walkthrough κάποια στιγμή κτλ. Καλά, ναι. Εντάξει. Αλλά αυτό το παιχνίδι είναι τέλειο. Δηλαδή το παιχνίδι δεν έχει κάτι να αλλάξει αυτό. Δηλαδή είναι τέλεια γραμμένο, έχει χρησιμοποιήσει όλες τις κατατέσεις του, έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μεκάνικα του. Τα έχει δουλέψει, το έχει κάνει καταπληκτικό. Δεν θέλω να πω υποθετικά ότι θα είχα δουλέψει κάτι τέλειο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όλο χειρότερο θα μπορούσα να κάνω αυτό το παιχνίδι. Θα πατούν λίγο σε αυτό. Αλλά ένα παιχνίδι που έχει κάποια προβλήματα, αλλά έχει γίνει γνωστό και χρησιμοποιήσει τι αδυναμίε του έξυπνα, ναι. Μάλιστα. Είστε η ώρα να κάνω την κλασική ερώτηση του τελευταίου έτου. Ναι. Τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Λοιπόν, για narration. Καταπληκτικό, τέλειο, είναι το μέλλον. Μισό λεπτό. Προσπαθώ να δουλέψω τώρα όσο μπορώ γιατί θα μου το πάρει το ChatGPT τη δουλειά μου. Δεν είναι το ChatGPT, sorry, είναι η Nvidia. Παρουσίασε εκεί το σύστημα με τον NPC που του δίνει το background. Α, ναι, τη μούφα, ναι. Ναι. Είναι η Ubisoft που παρουσίασε εκείνο το assistance για του συγγραφείς για να γράφουν NPC dialogues. Ναι. Και είναι και εκείνη η εταιρεία που βγάλε το Adventure Showcase, το Detective Adventure, ένα cyberpunk μέλλον που έβρισε και σε έκανε το φόνο, που είναι πέντε. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε. Αυτά είναι τα τρία πιο πρόσφατα παραδείγματα που έχω. Ναι. Και δεν ξέρω εσύ τι σκέφτεσαι γι' αυτό και αν βάζεις θα σου πάρουν τη δουλειά τα ρομπότ. Όχι, τα ρομπότ δεν θα μου πάρουν τη δουλειά. Και θα σου πω για τον απλούστατο λόγο γιατί δεν θα μου πάρουν τα ρομπότ τη δουλειά. Πρώτα απ' όλα γιατί τα χρησιμοποιώ και τα χρειάζομαι. Το AI με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά το Bing και το ChatGPT κατά τη γνώμη μου είναι σκουπίδι. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιο. Το Bing είναι πάρα πολύ καλό. Bing έχει το προηγούμενο ChatGPT κάθε φορά. Το Bing με βοηθάει πάρα πολύ, θα σου πω γιατί. Πες ότι θέλω να κάνω έρευνα για κάτι κουλό το οποίο σκέφτηκα, το οποίο θέλω να κάτσω να το γράψω. Παραδείγματος χάρη. Σε κάποιο ζώο στο Flintlock ήταν να βάλουμε ένα αντικείμενο το οποίο. Για κάποιο λόγο μη καρφωθεί ότι ήθελα να το βασίσω εξής πως κάνανε την αναισθησίαση χειρουργική τον 13ο αιώνα. Νομίζω δεν κάνανε απλά. Ναι, ένα χαρτί. Εκτός, από τη Μέση Ανατολή, όπου είχαν ένα σύστημα στο οποίο παίρνει ένα σφουγγάρι, το βράζανε σε ένα καζάνι με όπιο και με διάφορα άλλα έτσι χαλαρωτικά καλά πράγματα και σαν το βάζανε στο στόμα του ασθενούς, ο ασθενής έπεφτε σε βαθιά ανάρκεια, οπότε μπορούσαν να εγχειρήσουν. Ingenious. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα αντικείμενο το οποίο θα χρησιμοποιήσω αυτό σαν αναφορά για ένα από τα αντικείμενα στο Flintlock, το οποίο δισκοσκόπηκε από το παιχνίδι. Κρίμα. Αλλά ο μόνος λόγος που βρήκα αυτό το αντικείμενο είναι γιατί ρώτησα στο Bing και είπα: Bing, τι μεθόδου η αναισθησία στην κυβική χρησιμοποιούνταν πριν να ανακαλυφθεί η μοντέρνα αναισθησία. Το Bing δηλαδή μου βοηθούσε πάρα πολύ. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα συστήματα που λέει να βοηθήσει, πρώτα απ' όλα τα πρότυπα του κόσμου και όλη η δουλειά του κόσμου.
αν δεν ξέρεις τι να κάνεις, αν δεν ξέρεις να το πεις την ιστορία και αν δεν θα πάρεις τη δουλειά για να κάνεις την ιστορία, δεν θα σε βοηθήσει. Βγήκε το Stable Diffusion. Και βγήκε ο κάθε επικραμμένος και λέει ότι είναι AI artist. Έτσι. Στο τέλος τι φτιάχνουν οι περισσότεροι από αυτούς. Φτιάχνουν την ίδια τύπησα. Ω, ναι. Τη C-Cup περίπου εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και τέτοια περίπου ρούχα και τα λοιπά, ακριβώς. Και κάνουν το ίδιο ακριβώς το ίδιο ακριβώς art. Το οποίο κανιβαλίζει τον εαυτό του. Δεν μπορείς να, και δεν μπορείς να φτιάξεις. Δεν μπορείς να πεις το AI art για να φτιάξεις ένα κόμικ. Δεν μπορείς να φτιάξεις να φτιάξει την ίδια concert. Εδώ λοιπόν να πω εγώ, επειδή εγώ είμαι artist, έχω κοιτάξει όλους αυτούς τους πίνακες και έχω δει αυτά τα ωραία. Αυτό που βλέπει πολλοί κόσμος και ένας κακόβουλος που λέει ότι άμα ναι, έτσι κι αλλιώς όλα είναι ίδια και από πριν, η τεχνοτροπία μοιάζει και είναι με τη λογική που το photorealism στο digital art επίσης μοιάζανε μεταξύ τους, γιατί προφανώς είναι μια τεχνική η οποία αρέσει και ακριβώς επειδή αρέσει την κάνουν πολλοί. Παρόλα αυτά, ποτέ δεν είναι ο ίδιος χαρακτήρας, ποτέ δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, πάντα υπάρχουν διαφορές, γιατί ακόμα και στο art, όπως και στο narrative design για τα games, υπάρχει ένα narrative design για το οπτικό υλικό. Δηλαδή, το τι θα φοράει ο άλλος, γιατί το φοράει, είναι η λογική του concept art και του character designing. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις, επειδή εγώ το έχω προσπαθήσει, έχω προσπαθήσει να πω σε AI ότι θέλω αυτός να μου εμφανιστεί και να φοράει αυτό και να κρατάει αυτό και να έχει αυτό. Γιατί αυτό ήταν το concept μου και δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βρει τίποτα. Δεν μπορούσε με τίποτα να καταλάβει τι του ζητούσα. Γιατί για να το κάνει αυτό θα έπρεπε να κλέψει στοιχεία που υπάρχουν ήδη. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα concept καινούργιο στο κεφάλι κάποιου, δεν έχει ξαναγίνει κατά πάσα πιθανότητα. Όχι ακριβώς ίδιο. Ναι, αλλά σκέψου το εξής. Εσύ τώρα είσαι καλλιτέχνης, έτσι. Και έχει πάει στο Stable Diffusion. Και δημιουργείς έναν τύπο που είναι κοντά σε αυτό που θέλεις. Και δημιουργείς κάποια άτσα που είναι κοντά σε αυτό που θέλεις. Και μετά, επειδή έχεις ικανότητες σαν άνθρωπος και έχεις μυαλό, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις αυτό το πράγμα που θέλεις. Το Stable Diffusion και το AI είναι πάρα πολύ καλά για να το χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις. Όχι σκουπίδια, σκουπίδια asset και concept. Το οποίο είναι αυτό που θα έτυχε εσύ σαν άνθρωπο. Τώρα δέχονται να φινάζει, θα φτιάξει το πράγμα το οποίο θέλει. Και είναι πολύ μεγάλο εργαλείο. Και εκεί πάμε, νομίζω, καταλήγουμε σε αυτή την definitive, ας πούμε, συμφωνία μεταξύ των καλλιτεχνών και για το ChatGPT, αλλά και για του artist και για όλα. Και για το κείμενο και για την εικόνα και για τη μουσική ταυτόχρονα. Ότι είναι ένα εργαλείο, ναι, με την ίδια λογική που κάποτε ένα artist έπρεπε να κάνει έρευνα τι κυκλοφορεί στην αγορά για να κάνει κάτι δικό του καινούριο. Είναι ακριβώς το ίδιο, λίγο πιο γρήγορο, ίσως λίγο πιο. Η τσαπατσούλικο μεν, αλλά πάντα πρέπει να μπει το χέρι του καλλιτέχνη για να το κάνει προϊόν. Πάντα πρέπει να το φτιάξει. Και όσο αφορά για τους μαγικούς NPCs που υποτίθεται μπορεί να σου μιλάνε για πάντα, που λέμε, αυτό που δεν δείχνει πάρα πολλά, που είναι πίσω την κουτίνα, είναι ότι ουσιαστικά αυτοί οι NPCs έχουν τεράστιο κόστος από resources για να μπορέσουν να τρέξουν. Ναι. Ποτέ δεν μπορεί να βάλει πολλού από αυτού. Έτσι, δεν μπορεί να φτιάξουν. Και αυτό που έκανε η Ubisoft, το εργαλείο που έκανε συγκεκριμένα για τις συγγραφείς, είναι γιατί φαντάζεσαι συγγραφέα σε ένα παιχνίδι, Assassin's Creed. Έτσι. Και έρχεται το αφεντικό και σου λέει: θέλω 70 μπάρξει για τη μάχη. Θα σε ρωτήσω τώρα εσένα, πόσες φορές νομίζω λίγο να γράψει με αυτό το α, κανάλια με έφαγε, ξέρω εγώ παραδείγματο χάρη, ή Unguard ή οτιδήποτε άλλο. Με πόσους τρόπους. Δεν ξέρω να γράψει, δεν έχει αριθμό να τρελαίνει και να μην παλεύει. Πέντε! Α πούμε, μπορεί να το πει, εγώ το έχω κάνει. Υπήρχαν φορέ που είχε κάνει αυτό, δηλαδή έρχεται κάποιο που παραδείγματο χάρη ήταν κάποιο και έρχεται και μου λέει: θέλω να μου γράψει σε πρώτο παιχνίδι 40 μπαρκς, στο οποίο να λέει: έλα να παίξω ξέρω μια πρέφα. 40 διαφορετικού τρόπου για να πει: έλα να παίξω μια πρέφα. Του έγραψα, αλλά μετά του 20, πέρασε να τραβάω τα μαλλιά μου, ξέρω εγώ, δεν αντεφάλω. Και είπα: οκ, okay, εντάξει, θα ζητήσω την παιδιά του AI. Και ζητήσω το AI και μου έφερε 200 variants. Τη διάλεξα. Από τα 200 variants τα 199 τα σκουπίδια. Αλλά από το ένα το που ήταν εντάξει, και μπορούσα να το χρησιμοποιήσω, μπορούσα να βγάλω 10. Έτσι το έκανα ξανά. Τα AI ακόμη δεν μπορούν να παράγουν κάτι ενδιαφέρον, κάτι χρήσιμο. Γιατί δεν νομίζω ότι θα κάνουν. Δεν νομίζω ότι θα τα αφήσουν εμείς. Αλλά ότι θα φτάσουν αργά και γρήγορα σε ένα σημείο. Στο οποίο πρέπει να χάρη το AI, θα πρέπει να κάνει το πρώτο draft και μετά πρέπει να έρθει ένα εκπαιδευμένο επαγγελματία άνθρωπο. Για να το κάνει καλύτερο δεύτερο draft. Που λες, θα συμβεί σίγουρα. Πριν από μια εβδομάδα, ένας Κινέζος, καθηγητής πανεπιστημίου, κέρδισε διαγωνισμό sci-fi διηγήματος με δύο διηγήματα που είχε γράψει από το AI το κινέζικο. Αλλά όπως είπες και εσύ,
το βελτίωσε αυτό, το σουλούμωσε. Πήρε όλο το δίγημα από το AI, από τη λέει, τη βάση, και απλώς έφτιαξε όπου είχε κάνει λάθη. Όπου είχε... Και με ξέρεις πόσο από αυτό ήταν κλεμμένο από άλλους. Κανείς δεν ξέρει. Εδώ ερχόμαστε σε αυτό το ότι επειδή ακριβώς είναι αρκετά νέο για τους εργοδότες, για αυτούς που κάνουν διαγωνισμούς, για όλους αυτούς που είναι στη δικιά τους φούστα, να το πω έτσι, και για αυτούς είναι κάτι πολύ καινούργιο, δεν μπορούν να καταλάβουν ακόμα τι είναι κλεμμένο και τι δεν είναι κλεμμένο, γιατί πολύ απλά μπορεί να μην ξέρουν σε άλλη γλώσσα αν υπάρχει κάτι. Ένα είναι αυτό. Και είναι και πάμε και σε αυτό το ότι δεν ξέρουμε τι είναι, που πολλές φορές όταν χαλάνε οι δουλειές και πιάνουν τις δουλειές από τους άρτης, είναι κυρίως γιατί δεν καταλαβαίνουν αυτοί πώς λειτουργεί αυτό. Νομίζουν ότι είναι οι υπολογιστές του Terminator, να το πω έτσι. Έχει έρθει το Skynet, ας πούμε, έχει έρθει το Matrix και φτιάχνει πράγματα καινούρια, και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό χρειάζεται ακόμα assistance, ότι είναι ένα κολλάζ πραγμάτων. Και μάλιστα κακό κολλάς πολλές φορές και χρειάζεται αυτό. Κοίτα, δεν το καταλαβαίνω όμως, και εγώ αυτό που θεωρώ σίγουρα είναι ότι εφόσον έχεις οποιαδήποτε ικανότητα και μπορείς να το κάνεις, το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να βοηθήσεις να εκπαιδευτούν αυτές οι μηχανές. Στην επόμενη γενιά, να βοηθήσεις στην επόμενη γενιά για να μπορείς να γίνει αυτό. Είμαστε σε μια εποχή στην οποία υπάρχει ένα απίστευτο βάθος και πλούτος από υλικό και από πόντα και πρέπει να έρθει κι άλλο. Και είναι από εδώ που θα πολεμήσεις, οπότε απλά μάθαινε να χρησιμοποιήσεις καλά τους έργους, γιατί καλά τι το πού είσαι από τώρα, δηλαδή με αυτά που έχεις. Είναι και αυτό το AI εισαγωγικά δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε τώρα. Είναι το που λέγεται generative. Παίρνει πράγματα, τα... Δεν είναι τα βάζει σε χαροτυπούς χώρους και τα ξαναπλάθει. Ναι, δεν είναι το AI όπως θα το λέγαμε, που είναι μια μηχανή η οποία μπορεί να μάθει. Ναι, καμία σχέση. Ακριβώς και να περάσει πολλές γενιές κτλ. Δεν νομίζω καν ότι υπάρχει ουσιαστικά κανένα εκδοτό από το Deep Learning, από το DeepL του Google. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα. Κοίτα, γενικά το Generative AI για μένα έχει χτυπήσει τα βάρη, δεν θα πάει πιο πάνω. Ήταν μια τεχνική καινούρια, έφτιαξε κάποια πράγματα, ως εκεί. Άμα θέλουν να κάνουν τεχνική νοημοσύνη, θέλει άλλη τεχνική, σίγουρα. Καλά, ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι αυτό που σκέφτομαι. Ξέρεις, κάθε φορά που λέει κάποιος δεν πάει άλλο, μετά λες, ξέρεις, εμφανίζεται κάτι καινούριο. Κάτι συμβαίνει. Σκαϊδοποιήσει το κινητό. Μην το λες, γιατί δεν είναι νοημοσύνη, επειδή στο πανεπιστήμιο ασχολιόμουν με αυτό. Λένε. Είχαμε μείνει 30 χρόνια στάσιμοι από το 77-78 που γίνανε οι τελευταίοι αλγόριθμοι. Μέχρι το 2010 περίπου δεν είχε γίνει κάποια μεγάλη super-duper εξέλιξη στον χώρο. Να σε ρωτήσω κάτι τότε, επειδή αφού είχε ασχοληθεί, γιατί και εγώ το μόνο που έχω διαβάσει κάποια βιβλία Popular Science, ξέρω εγώ, και ήξερα τα GFO AI, ξέρεις, τα Good Old Fashioned AI, που ήταν. Ναι, παγκέζει ανδρούς και τα λοιπά. Ακριβώς. Αυτά είναι τα 70 φτιάχτηκαν αυτά. Τι άλλαξε ο Πέτρος να υπάρξουν. Ήταν απλά καθαρά υπολογιστική δύναμη ή... Ναι, ξεκάθαρα. Αυτά που έχουμε τώρα με την υπολογιστική δύναμη πριν από 10 χρόνια ήταν αδύνατο να γίνει. Ακόμα και σαν θεωρία, αν δεν μπορούσε να υπάρξει θεωρία, μη πλήστη. Δεν υπήρχε υπολογιστική ισχύ. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι... Συγγνώμη, το ξέρω παιδιά ότι κάνουμε το λίγο απ' έξω, απλά έχω μια πορεία. Γιατί μετά κάποιοι ξέρουν AI που είναι αυτό. Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι ο μόνος τρόπος να περάσουμε στο επόμενο στάδιο είναι απλά το να γίνουν κάπως πιο δυνατοί υπολογιστές. Που ήδη από ό,τι είχα ακούσει, κοντεύουμε να φτάσουμε στο όριο της υπολογιστικής δύναμης που μπορούμε να φτάσουμε τώρα. Ναι. Αν δεις ήδη, οι υπεξεργασίες τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν έχουν ανέβει. Ναι, δεν είναι 10 Hz, γιατί χτυπήσαν το ταβάνι από ότι είναι δυνατό με τη φυσική. Δηλαδή δεν μπορούν να αυξήσουν την αγωγημότητα. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι είναι καθαρά brute force processing power, όλα αυτά. Δηλαδή απλά χρησιμοποιούν. Δεν είναι, έχουν τρελά heuristics, γιατί χωρίς αυτά τα heuristics δεν θα δουλεύουν ούτε με την ισχύ που έχουμε τώρα. Οκ, λογικό. Αλλά θεωρώ ότι είναι αγωνιστικό και μετά κάποιες τεχνικές. Π.χ. εγώ, ας πούμε, με την κάρτα γραφικών που έχω, δεν μπορώ να τρέξω το Stable Diffusion. Ναι. Δηλαδή το Stable Diffusion το έχουμε, δουλεύει, αλλά στην κάρτα γραφικών δεν δουλεύει. Ναι. Πρέπει να αγοράσω μια κάρτα και θα προτίμησε Nvidia, γιατί αυτή κάνει το μεγάλο. Η Nvidia κάνει το μεγάλο άλμα. Αυτή κάνει το πρώτο paper που άνοιξε το δρόμο. Αυτοί οι ερευνητές του, τέλος πάντων. Που άνοιξε το δρόμο για αυτά που έχουμε τώρα. Κατάλαβα. Αλλά. Και γι' αυτό έπρεπε και αυτή τη. Το οποίο ξεκινάει και τη συζήτηση του πόσες απαιτήσεις έχει ένας AI NPC παραδείγματος να το βάλει. Έτσι. Ναι, ξεκάθαρα. Δεν είναι εφικτό. Θα πω τι γίνεται. Ο AI NPC δεν παράγει τα. Είναι τώρα. Πάμε μακριά. Είναι σαν. Δεν ξέρω αν ξέρεις το Stable Diffusion, τα LoRa μοντέλα. Ωραία, είναι σαν τα LoRa. Είναι ένα πολύ εστιασμένο. Δεν ξέρω στο κοινό. Το LoRa μοντέλο είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι εκπαιδευμένο να δουλεύει μέσα σε συγκεκριμένες παραμέτρους και να βγάζει συγκεκριμένα αποτελέσματα
το οποίο το φορτώνει στο Stable Diffusion για να σκοβγάρει. Δηλαδή το LoRa, παραδείγματο χάρη, είναι πε ότι χρησιμοποιεί Stable Diffusion και θε μόνο να βγάλει σπαθιά, φορτώνει ένα LoRa με σπαθιά. Ναι. Και δεν βγάζει τίποτα άλλο. Και δεν βγάζει μόνο αυτό. Και το 90% από αυτά είναι τσότε, να πούμε. Χαίρετε, λέω στοιχεία. Αλήθεια. Απέναντι στο Ιντερνετ. Ποτέ. Πού. Και μετά υπάρχουν οι modifiers που κάθεται από πάνω για να κάνουν πιο ρεαλιστικές τις ρόγες και αυτά, ξέρω εγώ. Ναι, ας πω, πω. Εντάξει, ξέρω να δω πώς κάνουν αυτοί. Αλλά anyway, ναι. Είναι δουλειά κανονική. Περίμενε. Τι εννοείς. Σοβαρά. Rule 34 artists δεν είναι δουλειά κανονική. Α, εντάξει, ξέρεις κάτι, άστο. Όχι, όχι. Όχι, με ενδιαφέρει, περίμενε. Περίμενε, με ενδιαφέρει αυτό. Τι εννοείς, δεν ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που η αποκλειστική του δουλειά είναι να φτιάχνουν. Ναι, όχι, δεν ήξερα ότι πληρώνονται γι' αυτό. Φυσικά και πληρώνω. Πού είναι, τέλεια πάντα. Λοιπόν, φωνάζω. Αφήστε εγώ στο νου μετά. Αυτή η NPC στην ουσία είναι ένα LoRa. Είναι ένα πολύ. Α πούμε, LoRa, εγώ μπορώ να τρέξω σε κάρτα γραφικών. Όχι, οκ. Δεν θέλει δύναμη. Και αυτή η NPC είναι ένα πολύ μικρό LoRa. Γιατί έχουν πολύ συγκεκριμένο rule set. Δεν μιλάνε για τα πάντα. Ναι. Είναι απομονωμένο στο να μιλάνε μόνο για αυτό που. Οκ, αλλά εγώ λέω το εξή. Ωραία, φαντάζομαι ότι παίρνει ένα παιχνίδι και 5 τέτοιου. 15. Θα είναι τεράστιο ρίζο, δηλαδή. Λοιπόν, θα πω συνοπτικά, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο είναι μεγάλο, ουσιαστικό και το οποίο ίσω δεν είναι ο καλύτερο άνθρωπο για να πει. Αλλά πρώτα απ' όλα υπάρχει τεράστιο brain drain σε βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που ήταν οι καλύτεροι και οι seniors και μπορούσαν να το κάνουν αυτό έχουν φύγει από τη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών. Γιατί οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες για τους ανθρώπους που έχουν στο παλιό. Με πρόλαβε, θα έλεγα να ρωτήσω γιατί, αλλά το μάτισε. Εντάξει. Είναι ο λόγος παραδείγματος χάρη που κάποια τρέπια η παιχνίδια που είχε πρόσφατα δεν τρέχαμε τον καλύτερο τρόπο. Και ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν optimization για αυτά τα παιχνίδια, απλά δεν είναι σε βιομηχανία πλέον. Πρωτίστως, ενδευτέρης, το δεύτερο πρόβλημα είναι φυσικά οι απαιτήσεις που έχει το κοινό για 4K, 8K, super ρεαλιστικά τούμπανο γραφικά. Και το τρίτο φυσικά είναι ότι υπάρχει πιο μεγάλο φόγκο από υλικό narrative όπως είναι διάλογοι, parks κτλ. Για τα παιχνίδια πλέον είναι fully voiced. Έτσι. Το οποίο είναι όγκο όταν μαζεύεται. Ναι. Το optimization δηλαδή παίζει ένα ρόλο. Μπορεί να έχει ένα πολύ καλό optimizer που θα κάνει πολλά πράγματα για δώσει επιγνώση και θα το κάνει και θα φτιάξει δύο δώσει προβλήματα. Αλλά πάνω σημείο μετά υπάρχει πρόβλημα τα όγκο. Δηλαδή, από την ώρα που έρθει ένα παίκτη και απαιτήσει το παιχνίδι να είναι τέλειο. Και έχει comments παραδείγματος χάρη όπως ο άλλος ξέρω εγώ που φωστάριζε τον GIF με τον τύπο που έμπαινε μέσα στο νερό στο Skyrim και το νερό δεν έκανε. Και δεν ήταν πολύ ρεαλιστικό ο κυματισμός του νερού. Και έρχομαι από κάτω, ξέρω εγώ, πλήρωσε 60 δολάρια για αυτή τη βλακεία. Ξέρω το σκουπίδι, ξέρω τι φαν. Ναι, αλλά έχει το άλλο και λέει, και όταν δεν μπορεί να θέσει τι απαιτήσει, το παιχνίδι ήταν τεράστιο. Ναι. Δεν γίνεται. Εντάξει, εγώ κάνω μπλε και του πραγματιστέ γιατί. Αυτό έχω σπουδάσει, γιατί βλέπω και στη δουλειά μου την καθημερινή δηλαδή ότι έχουμε γεμίσει από εκεί που είχαμε πραγματευτεί να optimize. Έχουμε γεμίσει πραγματευτές που απλώς πετάνε middleware πάνω, γράφουν τρομερά high level κώδικα, ο οποίος είναι τρομερός απαιτήσεις. Π.χ. όταν εγώ ξεκίνησα προγραμματισμό, είχαμε ένα θέμα στην εταιρεία που δούλευα ότι τα SQL queries πιάναν πολλούς κύκλους CPU. Okay. Και έπρεπε να τα κάνουμε optimize. Γιατί λέει όμως ο τελείως ο προγραμματιστής που βελτιώθηκε η τεχνολογία. Δεν βελτιώθηκε η τεχνολογία, αυτό λέω. Γιατί στην ουσία αυτό τι κάνει, αυτό το annotation δημιουργεί από κάτω 50 queries, άχρηστα. Αυτό δεν το ξέρει, δεν ασχολείται με αυτό. Και φτάνει ένα πρόγραμμα που κάποτε εμείς το τρέχαμε σε 5 MB RAM, τώρα να θέλει να πούμε 500 MB RAM για το πράγμα. Κοίτα. Αυτό είναι πρόβλημα φιλοσοφίας. Ναι, το ξέρω. Τα κινητά middleware κάνουν το programming πιο εύκολο, ρίχνουν την μπάρα, ρίχνουν τους μισθούς. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι, αλλά έτσι βλέπεις παιχνίδια. Εγώ βλέπω. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα, πιο game related. Για μένα, από τις καλύτερες που έχουν περάσει ποτέ είναι η ID Software, η παλιά. Ναι. Είχε τον Karma και τον Abras, κυρίως τον Abras, που ήταν τρομερό μυαλό. Όχι, ο Karma και ήταν μυαλό, αλλά ο Abras ήταν πολύ πιο μυαλό από τον Karma. Λέξεις, ο Karma κέρδισε τον πόλεμο του marketing. Τον Abras, ναι, ο Abras έφυγε λίγο άπατος, αλλά ναι. Τους 2-3 αλγορίθμους που κάνουν το Quake πραγματικά γρήγορο ήταν το Abras. Ναι. Που είχε λύσει κάτι αλγοριθμικά προβλήματα. Αυτοί λοιπόν φτιάξαν αυτά τα παιχνίδια τότε και φτάνουμε τώρα, ας πούμε, παιχνίδια που είναι περίπου οπτικά ίδια με το Quake 2 να θέλουν πολλαπλάσια ισχύ. Γι' αυτόν τον λόγο. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι η. Ξέρεις κάτι, δεν ξέρω όμως αυτό το πράγμα σας μπορεί να λυθεί, γιατί. Δεν είναι, δεν λέω ότι λύνεστε, δεν είναι τα μεταγωγή. Είναι πλέον λογική
ότι κυριολεκτικά σε αυτό το σημείο για να οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να το φτιάξουν δεν δουλεύουν στα παιχνίδια. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αυτό το skill set δεν θα πληρωθούν μισθό προγραμματιστή παιχνιδιών. Θα θέλουν να πάνε και να πληρωθούν μισθό προγραμματιστή, ξέρεις, τραπεζών, συστήματα ασφαλείας. Η αλήθεια είναι ότι όταν προσπαθείς όμως να σώσεις μια εντός εισαγωγικών να σώσεις μια κατάσταση από έναν με τεράστιο όγκο να το φτιάξει να είναι πιο manageable, ας πούμε. Θεωρώ ότι ακριβώς επειδή είναι πιο σπάνιο skill set πλέον και είναι και πιο απαιτητικό. Και είναι και πιο απαιτούμενο πλέον γιατί έχει αρχίσει να εξοψεύεται και να είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Ναι. Θεωρώ ότι μετά πάει προσφορά ζήτηση. Δηλαδή χρειάζεσαι αυτό το skill set, χρειάζεσαι αυτόν τον άνθρωπο, έχει την ικανότητα με αποτελεσματικότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Να είναι αποτελεσματικός, γρήγορος, efficient και να σου λύσει πολλά προβλήματα άλλα που μπορεί να δημιουργηθούν. Ε. Άρα γιατί να μην πληρωθεί. Βέβαια, την απάντηση δεν ξέρω, αλλά... Η απάντηση είναι ότι δεν τον πληρώνουν. Ναι. Ουσιαστικά δεν τον πληρώνουν. Η απάντηση είναι ότι είναι, το βιοπαιχνίδι είναι δημιουργική βιομηχανία και σε κάθε άλλη δημιουργική βιομηχανία όλοι προσπαθούν να βγάλουν το καλύτερο το αποτέλεσμα τα λιγότερα λεφτά και πολλές φορές γίνεται τσαπατσόκουδιά. Σαν αποτέλεσμα, δυστυχώς. Και πολύ crunch. Και πολύ... Δεν ξέρω αν εξίσεις ποτέ crunch. Όχι. Και μπορώ να πω ότι είναι γενικά κάτι το οποίο το έχει αντιμετωπίσει η βιομηχανία. Μπορώ να πω ότι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση. Τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, εγώ δουλεύω πολύ σε AA εταιρείες, δεν έχει τύχει να δουλεύω σε AAA εταιρείες. Έχουν αναγνωρίσει τουλάχιστον μικρότερες εταιρείες ότι το crunch είναι ενδεικτικό ότι έχει αποτύχει το management. Έχουμε κάνει κακή διαχείριση του χρόνου και θέλουμε να το αποφύγουμε. Ναι, γίνεται. Σε κάποιους ανθρώπους είναι αναπόφευκτο, αλλά γενικά δεν το φοζήσει τόσο πολύ, ελάχιστα βασικά, γιατί συνήθως όλοι λαμβάνουν τους τρόπους και τα μέτρα τους ώστε να το αποφύγουν όσο μπορούν. Όσο έχουν τη δυνατότητα. Εντάξει, υπάρχουν ακόμη κάποιοι που το κάνουν. Έτσι, κλασικά οι ιαπωνικές εταιρείες, κάποιες μεγάλες τεπλέι, οι οποίες δυστυχώς είναι μέρος της κουλτούρας τους και δυστυχώς είναι πολύ μεγάλες για να αλλάξουν εύκολα και αποδοτικά. Δηλαδή, μια μικρή εταιρεία που έχει 30 άτομα μπορεί πιο εύκολα να καταλάβει να βρει το πρόβλημα και να μιλήσει όλα στον άλλο να κάνουν ένα meeting και να πούνε παιδιά. Από εδώ και πέρα το τάδε πράγμα θα το κάνουμε έτσι, οκ, σαν μια εταιρεία που έχει 350, 400, 500 άτομα προσωπικό, όπου η εντολή πρέπει να περάσει από πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάποιες φορές. Ναι. Μετά από όλα αυτά έρχεται και η ερώτηση, θα έλεγε σε κάποιον να κάνει αυτή τη δουλειά? Όχι. Δεν θα έλεγα σε κανέναν από αυτούς που το ακούει, δεν θα έλεγα κανέναν να κάνει καμία πολύ δημιουργική δουλειά. Θα ευχόμουν σε όλους να γίνετε υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, νεκροθάφτες, οποιαδήποτε άλλη γενικά δουλειά που είναι πιο σίγουρη, πιο σταθερή, καλύτερα. Non creative, γιατί είναι πολύ χαμηλό barrier for entry, δυστυχώς, και δεν το λέω υποτιμητικά ή κάτι άλλο. Είναι δυστυχώς μια δουλειά την οποία, αν δεν την κάνεις γιατί την αγαπάς και έχεις βάλει την πετριά στο κεφάλι και την κουστάσεις και δεν θα κάνεις μόνο αυτό και ξέρεις ότι δεν θα πληρωθείς πολύ για τον κόπο, αλλά θα φτιάξεις κάτι το οποίο δεν σου αρέσει, μην το κάνεις. Δεν ασχολείς. Δεν υπάρχει glamour. Δεν υπάρχει glamour, δεν υπάρχει τέτοιο. Ό,τι δεις είναι ψέματα. A tale full of sound and fury told by an idiot. Έτσι. Όπως είπε και ο Βάρδος. Ο Σέξπιρ. Όχι, ο Βάρδος στα Πετράλωνα. Λοιπόν, αυτό που θα έλεγα όμως, ακόμη και μετά από την προειδοποίηση σε όλους σας που αποφασίσατε να το κάνετε, γιατί να γίνω ένα designer και ο καθεξής, σε έλεγα το εξής. Το να φτιάξει ένα παιχνίδι είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Αυτό το είπανε προχθές αυτοί που βγάλουν το The Day Before. Δεν ξέρω αν είδες. Που βγάλανε μια ανακοίνωση τύπου και σε θέση που γράψανε. Τελικά το να φτιάξει παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι. Πολύ φοβάμαι ότι και οι άνθρωποι στο The Day Before και οι άνθρωποι που κάνανε τον Gollum στο Lord of the Rings ήταν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα τη δουλειά του. Τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύω πήγαν να προετοιμαστεί. Πήγαν να προετοιμαστεί. Εφόσον λοιπόν αποφασίσεις να το κάνεις, ποιο είναι το σημαντικό, να φτιάξεις παιχνίδι, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Κάνει κακό στο μοράλ, κάνει κακό στην οργανωσιά. Πολλές φορές μπαίνεις σε αυτό νομίζοντας ότι το να έχεις μια καταπληκτική ιδέα και super duper πάθος ότι σε βοηθήσει να το φτιάξεις και θα είναι καταπληκτικό και γαμάτο και άμα το καταφέρω απλά θα γίνει. Η σκληρή αλήθεια είναι λοιπόν ότι δεν είναι έτσι. Δεν φτάνει μόνο να έχεις μια καλή ιδέα. Η ιδέα σου πρέπει να έχει συνοχή και κατανόηση και αντίληψη και να μπορεί να φτεφεί. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος ο οποίος μπορεί να έρθει να οργανώσει την ιδέα
αυτό το χάος το οποίο υπάρχει, η σούπα τέλος πάντων, και να την κάνει να αρχίσει να μοιάζει με ένα παιχνίδι. Το να υπάρχει μια οργανωμένη ιστορία, τότε ξέρουν πού να κινηθούν η ομάδα, βοηθάει και τους καλλιτέχνες να καταλάβουν τι φτιάχνουν. Βοηθάει και την ομάδα του design να καταλάβει τι κάνει. Η ομάδα του design, ειδικά. Δεν το λέω μόνο για του designers, εγώ μιλάω για του game designers και όλους άλλους. Είναι οι ομάδες που πιέζονται πιο πολύ και τώρα στη μάπα την πιο πολύ πίεση. Βοηθάει τον κώδικα να καταλάβει πώς να κάνει κάτι να δουλέψει και πώς να φτιάξει. Βοηθάει τους πάντες γενικά να γουστάρουν αυτό που κάνουν. Για το να φτιάξει ένα παιχνίδι είναι γενικά μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Σε τραβάει από μέσα, πρέπει κάπως να δίνεις το hype στον εαυτό σου. Αν αποφασίσεις λοιπόν να γίνει ένα narrative designer, η δουλειά σου είναι να μιλάς με τους πάντες, να μιλήσεις με όλους, να φτιάξεις οργανώσεις την ιδέα, να είσαι εκεί, να φας όλα αυτά τα πράγματα στη μάπα και μετά πρέπει να το ξανακάνεις κυνηγώντας να βρεις κάποιο άλλο συμβόλαιο την επόμενη φορά, γιατί συνήθως δεν θα σε προσλάβει μόνιμο. Γιατί ακόμη και αφού γίνουν όλα αυτά, ο lead μπορεί να μην καταλάβει για ποιο λόγο σε χρειάζεται. Σε χρειαζόμαστε σαν. Οπότε το έχω ζήσει. Είναι δυστυχώς είναι δυσπέρασμα αλήθεια τη ιστορία. Το λέω σε όσους ανθρώπους θέλουν να γίνουν narrative designers και να ασχοληθούν και να τους μιλήσω. Και όσο πιο αποφασισμένους τους βλέπω, τόσο πιο πολύ το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί άμα έχετε απλά απόψη άματα σε όλους σας, σας έλεγα παιδιά, η δουλειά είναι καταπληκτική, είναι τέλεια, ακολουθήστε τα όνειρά σας, μην ακολουθήσετε τα όνειρά σας. Δεν υπάρχουν όνειρα, είμαστε κοπίστες για να χαίρονται κάποιοι εκατομμυριούχοι της εκατομμυριούχης. Υπάρχουν, όχι, πρέπει να φτιάχνεις, δεν να κάνεις την κυβέρνηση, να το κυνηγάς και να το κάνεις. Αλλά πρέπει να ξέρεις και την αλήθεια. Δεν μπορείς να πας και να το λες αυτό, δεν μπορείς να πας και να γίνεις από αυτό, δεν μπορείς να πας και να ξεκινήσεις και να πεις «Μα ναι, εγώ θα φτιάξω βίντεο παιχνίδια και νομίζω ότι δεν γίνεται από αυτό». Για κάθε ένα Undertale υπάρχουν 10.000 άνθρωποι, οι οποίοι ναι, έχουν βάλει όλα τα λεφτά τους και όλο τον χρόνο τους που καταστρέψουν τις ζωές τους για να μπορούν να το κάνουν να δουλέψει. Και δεν έχει δουλέψει. Και όπως σας είπα, 30 παιχνίδια, τα 26 δεν βγήκαν. Οπότε δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά είμαι λίγο ειδικός στην αποτυχία. Και μιλώντας γι' αυτό, άμα θέλετε, ακολουθήστε κάποιο στο κανάλι μου. Μπορείτε να δείτε, μίλησα στη Σύντεκ, είναι η αποδική GDC, για το θέμα της αποτυχίας και πώς να το αντιμετωπίζει σε ένα στούντιο. Και ο λόγος για τον οποίο το κάνετε, γιατί είναι απλά μια πραγματικότητα η οποία θα γίνει. Μην ασχοληθείτε, μην ακούτε τους ανθρώπους που μιλάνε σε επιτυχίες. Μην κοιτάτε τον Κέβιν Νιόλ, μην κοιτάτε τον Λουσάγη, μην κοιτάτε τον Σκοτ Κόθομ. Βασικά, όχι, να κοιτάτε τον Σκοτ Κόθομ. Να κοιτάτε τον άνθρωπο που σα απέτυχε 10.000 φορές με που έβγαλε το Five Nights at Freddy's. Σωστά και αυτό. Το παράδειγμα του πολύ για αποτύχει. Η αλήθεια είναι ότι είχε απαιτήσει. Ένα πύχη είναι στη Wikipedia, τα παιχνίδια που έβγαλε ένα πύχη μακρύ, ξέρω. Είναι πάρα πολύ. Είχε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Και όταν επιτέλους είχε αρχίσει να, να έχει κάποιες κριτικές και κάπου μπούχτισε ο άνθρωπος, έκανε ας πούμε το κύκνιο άσμα του το Five Nights at Freddy's και ο λόγος που πέτυχε το Five Nights at Freddy's ήταν αποκλειστικά και μόνο γιατί συγκινηθήκαν τα YouTube κανάλια και το κάνανε αυτό που είναι, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν ούτε αυτό που είχα και πετύχει. Κοίτα, γενικά σαν τα YouTubers που έλεγε τελευταία, γιατί και το Undertale που είπες, ναι. Είχε αποτύχει και σε δεύτερο χρόνο έπιασε. Αυτό. Δεν έπιασε με τη μία. Okay. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ο Undertale ήταν νομίζω περασμένο από το Mother, ξεκάθαρα. Ναι, είναι το Earthbound. Ναι, ο δημιουργός του, Toby Fox, ήταν modder για το Earthbound. Έτσι έγινε γνωστός σε αυτή την κοινότητα. Έγινε mods για το Earthbound και έφτιαξε το Undertale. Και ίσως και κάπως έτσι να είχε και, ας πούμε, ένα jump start, θα έλεγα. Ναι, ακριβώς. Και είχε βάσει και ένα κοινό το οποίο ήταν αντιβάσει. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι μια ιστορία σε ένα παιχνίδι. Δεν είναι η λέξη που βάζει μέσα στα κουτάκια το οποίο διαβάζει ο παίκτης. Είναι πράγματα τα οποία δίνεις και το οργανώνεις στην ομάδα και βοηθάς την ομάδα σου να μπορέσει να το φτιάξεις. Μου ό,τι είχε περιπτώσεις. Στο οποίο δούλεψα παραδείγματος χάρη σε παιχνίδια και θα είναι ένα παράδειγμα. Διαπίστωσα κάποια στιγμή όπως δούλευα στο παιχνίδι ότι πέρα από τα bosses και τρεις κεντρικούς χαρακτήρες, κανείς στην ομάδα δεν ήξερε πώς λένε τους υπόλοιπους NPCs. Ή, παραδείγματος χάρη, υπήρχε ένα βίστα καταπληκτικό, το οποίο έγινε στο βάθος ένα βουνό και φωτιά πάνω. Καταπληκτικό, δεν είναι έτσι. Λέω τι είναι αυτό, και μου λέει Mountain Underscore 2, δεν ξέρω τι κάνει. Mountain Underscore 2. Δεν ξέρω τι έκανε. Και οι άνθρωποι αυτοί όλοι ήταν απογοητευμένοι, γιατί έρχονταν απλά ο director και έλεγε πού είναι το παιχνίδι. Και μου έλεγε δεν ξέρω τι να φτιάξω. Με τι να κάνω τώρα. Sorry, το Mountain Underscore 2 ήταν κάτι το οποίο όμως υπήρχε στο σενάριο και πρέπει να το ξέρω. Υπήρχε, όχι, ήταν απλά ένα καταπληκτικό γαμάτο βίστα. Ήταν, φαντάσου ότι κάθεσαι, ξέρω εγώ, σε μια όχθη που έχει θάλασσα. Στο βάθος βλέπεις ένα τεράστιο βουνό, το οποίο φτάνει, ξέρω εγώ, σε βάση όσο στις φαρυφές του ουρανίου. Έχει πάρει όλο το πια και το κοιτάς, πες τι είναι αυτό, ξέρω, δεν ξέρω.
Ναι, είναι. Νομίζω κάτι τέτοιο είχα δει παίζοντας πολλά παιχνίδια τώρα AAA. Δηλαδή, ας πούμε, έτυχε να παίξω τώρα ένα τελευταίο παιχνίδι, το Hogwarts Legacy, ας πούμε. Ξεκινάει το παιχνίδι, έχει ένα απίστευτο τοπίο, έχει μέσα χαμός γίνεται από κάστρα, από assets, από αυτό. Και τα βλέπεις για 1,5 λεπτό, εάν κάτσεις εκεί να το δεις απλά. Ναι, αυτό είναι συνήθως ένα βίστα. Δηλαδή, έχω φτιάξει ένα βίστα το οποίο είναι εντυπωσιακό. Το οποίο το έχω φτιάξει για να είναι εκεί, ξέρεις, για να μπορέσω να το πουλήσω. Απλά για να είναι όμορφο. Ναι, κοίτα, αυτό συνήθως, αυτά τα βίστα εγώ τα σέβομαι, γιατί συνήθως είναι η δουλειά από πολλούς technical artists. Όπως έχουμε κάνει τη συζήτηση που έχω κάνει πάρα πολλές φορές με άλλους technical artists, που είναι, θα γράψω παραδείγματος χάρη τη σκηνή, γιατί έχει έρθει ο director και μου λέει: θέλω να έχεις ένα χαμαχοπιστά και να έχεις ανεβεί πάνω στο βουνό. Και όπως στην κορυφή, αν βρίσκεται κάτω, να πλώνεται κάτω το δάσος. Απλώς νομίζω αυτό που λέει η Ευαγγελία είναι ότι δεν του δώσανε κάποιον narrative. Ήταν απλώς ένα ωραίο βίστα χωρίς το narration importance. Εδώ βέβαια αυτό που θέλει να πει όμως νομίζω έχει να κάνει με το narrative, όπως είναι με τα βιβλία και τα σενάρια. Δηλαδή πήγε και είδε αυτό. Ναι, έφτιαξε κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό και σου δίνει την αίσθηση τη scale, και τόσο μεγάλο είναι το παιχνίδι κτλ. Και μετά είναι η εξαρτάται πώς το κάνει να δουλέψει. Δηλαδή, αντίστοιχα μου, γιατί είχε παιχνίδι που θα δουλέψει και μου λένε: θέλει να έχει καταλάβει το βίστα που να είναι από αυτό. Έγραψα εγώ με την περιγραφή και μετά πήγα στο technical artist και του είπα: κοίτα, μάνα μου, μη θυμώσου μαζί μου. Μένα εγώ ακολουθεί τον λε, έλα να δω πώς θα δουλέψει. Καταφέραμε τελικά να το κάνει να δουλέψει. Να το δει το παιχνίδι, θα σα υποσχήθατε. Αλλά καταφέραμε να το κάνει να δουλέψει και όψαμε πάρα πολλά πράγματα. Και έπρεπε απλά να αναφερθούμε πάρα πολύ έξω στο να βγάλουμε τον περιορισμό αυτό το πράγμα που γίνεται. Πολύ φορέ κρατάμε τα μέσα παιχνίδια. Υπάρχουν γιατί υπάρχουν. Υπάρχουν για το marketing, μπορεί να χάσει έναν λόγο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν αλλιώ. Και εδώ το τελειώσαμε. Σου με διάσημο είναι το Dark Souls, το 1. Όλε τι σκηνέ, δηλαδή στα Vista Points, τα μεγάλα, που έχουν κάστρα, τα κάστρα δεν είναι backdrops. Που είναι πάνω και δεν έχουν από πίσω τίποτα μέσα. Τελειώσε. Μακάρι, για πες τα κάστρα. Λοιπόν, τα κάστρα λοιπόν, τα οποία θα τα δεις στα Vista Points και μπορείς να δεις YouTubers οι οποίοι πάνε out of bounds αυτά τα κάστρα και τα κάστρα έχουν εσωτερικό. Έχουν εσωτερικό και αρχιτεκτονική και διαδρόμους και φτιάξαμε. Σου λέει τα φτιάχνανε για dungeons. Δεν ξέρω πού θα εκφοβήσουν. Δεν ξέρω και να πάνε χαμέπαρα. Αυτό είναι νομίζω πολύ έξυπνο. Ναι, όχι, αυτό είναι έξυπνο. Είναι έξυπνη χρήση assets τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει καθημερινά. Ναι, βέβαια, ακόμη πιο έξυπνο θα ήταν απλά να σβήνει και το εσωτερικό για να γλιτώσει ένα processing power, αλλά αυτό είναι. Αυτό έχει μετέφραση. Αυτό είναι μια για ανθρώπινο optimization που δεν είναι η ειδικότητά μου, οπότε. Λογικά επειδή το κόβει το engine αυτό κατευθείαν, αλλά το θέμα είναι άλλο για μένα. Ότι έχουμε πάρει πάνω από μια ώρα. Ναι. Είμαστε κομπλέ, νομίζω. Ελπίζω να ακούγεται αυτό. Αν ακούγεται τελικά, είναι λόγω του Adobe AI, του Enhancer. Ευχαριστούμε τις μηχανές. Τους Overlords. Το Βασιλίσκο. Εγώ μια ερώτηση έχω μόνο έτσι για να κλείσουμε, αφού ήδη απάντησες συνήθεις ερωτήσεις του κλεισίματος. Ναι, ναι. Ποιο θεωρείς εσύ ότι είναι το πιο αστείο παιχνίδι που έχεις παίξει ποτέ? Oh. Ας πούμε, εγώ μπορώ να πω το δικό μου, για μένα είναι με διαφορά το Deus Ex Tentacle. Παιδιά είναι στα γέλια με αυτό. Κλασικό. Αλλά... κλασικό. Εσύ, Ευαγγελία. Το πιο αστείο. Ναι. Ναι, νομίζω το Deus Ex Tentacle είναι. Παίρνει το κέικ. Για μένα. Αλλά δεν είναι το ίδιο το παιχνίδι. Το Left 4 Dead. Το πρώτο, ναι. Το οποίο εγώ περάσει άπειρες ώρες να διασκεδάζομαι τους φίλους μου, ξέρω ότι ήμασταν όλοι πανηλήθοι, παγιδευόμασταν στην ίδια την ίδια τελούπα, δεν μπορούσαμε να φύγουμε, πυροβολούσαμε ένα στον άλλο, γιατί μας τις πάγαμε και ούτω καθεξής. Οπότε είναι πιο πολύ merchant αστείο, θα έλεγα. Παιχνίδι που γέλασα πάρα πολύ. Με το σενάριο κατά προτίμηση, εκεί θα καταλήξω. Με το σενάριο κατά προτίμηση. Που τα αστεία σε κάνα πρέπει να λυθεί στα γέλια που γούσταρες να το παίζεις. Κοίτα, προσωπικά. Το Fallout New Vegas με έκανε να γελάσω σε πάρα πολλές φορές. Okay. Το 3 είναι αυτό, σπάσε το 3 ή το 4. Το Fallout New Vegas είναι μέσα μετά το 3. Το έχει ξαναβγάλει ο Obsidian. Ναι. Όπου είχε προσωπικότητάρες, όπως παραδείγματος χάρη τον Yes Man. Είναι ένα ρομπότ το οποίο παίζει με το μέρος σου, τέλος πάντων σε κάποιο σημείο, και μπορείς να κάνεις ένα τέλος το οποίο προδίδεις όλα τα functions και απλά καταναβάζει την περιοχή. Όπου είχε την ατακάρα, όπου μπορείς να κάνεις πράγματα για να σαμποτάρεις εντελώς το σχέδιο του Yes Man, σου λέει. Και σου λέει: αυτό που έκανε ήταν καταπληκτική ιδέα. Και δεν στο λέω, λέει, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, το αστείο. Κοίτα, θα έλεγα σίγουρα τα πόντα. Το ένα και το δύο. Γιατί έχουν αυτό το κρύο στεγνό χιούμορ. Προσωπικά. Οπωσδήποτε. Και επίσης,
πάρα πολύ αστείο παιχνίδι. Ναι, πάρα πολύ αστείο παιχνίδι. Το οποίο έκανε πολύ ωραία, πολύ ωραίο παλατάρισμα με κατάμαυρο χιούμορ και είναι αστείο. Ήταν το Lisa the Painful για μένα. Το ποιο? Το Lisa the Painful. Lisa the Painful. Ήταν Lisa the Painful. Ήταν ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω καν. Το οποίο φτιάχνει και ο RPG Maker. Φτιάχνει από έναν άνθρωπο ο οποίο υπεργούσταρε το F-Foul. Αχα. Και είπε, ωραία, τι θα γινόταν αν έκανα το Last of Us και το Fist of the North Star στο F-Bound. Και η ιδέα είναι ότι έγινε μια καταστροφή, όλες οι γυναίκες εξαφανιστούν από τη γη, έχουν μείνει μόνο άντρες, όλοι φυσικά δεν ξέρουν τι να κάνουν με τη ζωή τους, δεν πολύ έχουν ελπίδα, έχουν αποδοθεί ξέρω εγώ στην ηλικιότητα όπως θα περνάνε τις τελευταίες τους μέρες. Και ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ένας τύπος ο οποίος βρίσκει το τελευταίο κορίτσι στη γη και το μεγαλώνει στα κρυφά, μπορεί μια μέρα που ξεφεύγει ή το απαγάγω. Κάτι τέτοιο. Είναι μια πολύ μαύρη κωμωδία, είναι πάρα πολύ αστείο στην ιστορία. Είναι μια ιστορία που είναι ουσιαστικά για να λάβω το απίνα γίνει καλύτερο του παπά, σαν παιδί μου, ξέρω εγώ. Και, το, και έχει λοιπόν μια σκηνή, θα σου πω την πιο απλή σκηνή που είναι από τις αστείες. Είσαι λοιπόν στο Λίσσα, ξάντας έναν NPC. Του πιάνεις κουβέντα. Ο NPC αυτός, αν κάνεις το λάθος να του μιλήσεις, είναι ένα πιο σημαντικός κομπάνιος που μπορείς να πάρεις. Σου μιλάει 10 λεπτά για ηλικιότητες. Σταματάει πέντε στιγμές να σου πει κάποιο χου για να σε αναγκάσει να συνεχίσει για να μην φύγει από τη συζήτηση. Συνεχίζει να μιλάει, είναι τίγκα αναθλητικός. Και σε κάποιο σημείο λοιπόν, όταν κάνανε το Definitive Edition, έχει μια σκηνή στην οποία κοιμάσαι και έχει μέσα στη συνέχεια τη λέξη: Λέει, πες μου κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για τον κόσμο μας λέει για αυτό που συμβαίνει. Και λες, επιτέλους θα μου πει κάτι χρήσιμο. Αλλά όχι, είναι 15 λεπτά. Για το πως συνήθιζα συλλέγει εφημερίδες και κουπόνια για να αγοράσει εκδοτικά. Ξέρω εγώ, πρέπει να καταφθεί ο κόσμος. Πώς θα φάνε τη γυναίκα του και πως η γυναίκα του τάκρυψε και μετά εξαφανίστηκε μαζί με τις γυναίκες στον κόσμο και τώρα δεν βρίσκεται εκδοτικά του κουπόνια. Οκ, λοιπόν, και αυτή ήταν ο ειδικό. Αλλά είναι κατά μαύρο. Είναι μαυρίλα το Lisa the Painful, αλλά είναι πάρα πολύ αστείο, πάρα πολύ καλό. Είναι λοιπόν να το ψάξουμε, να το παίξουμε. Ναι. Οκ, λοιπόν, οπότε αυτά. Ευχαριστούμε που μας μίλησε. Παρακαλώ, χάρηκα εγώ πάρα πολύ. Το μπορούν να σε βρουν στα media, θα τα βάλουμε κάτω στο description. Το LinkedIn μου, άμα θέλετε, τα social media τα έχω παρατήσει, δεν κάνω καλό για μένα. Δεν κάνω καλό. Αλλά βεβαίως, ελάτε, πείτε μου τον πόνο σας. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ σας, που ήρθατε εδώ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα, γεια σας. Γεια σας.